και κύριοι, καλημέρα σας. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 10. Ο φόρος ακινήτων και η κινητικότητα 12.500 δημοσίων υπαλλήλων που αποτελούν τα μεγάλα αγκάθια για την έγκριση και εκταμείευση της δόσης των 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα βρεθούν σήμερα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης των κυρίων Στουρνάρα Μητσοτάκη με την Τρόικα. Όσον αφορά το πρόγραμμα κινητικότητας, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει παράταση ώστε να εξασφαλιστεί χρονική άνεση για να γίνουν οι όποιες αλλαγές με αξιοκρατικά κριτήρια, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος. Προπαρασκευαστική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Οικονομικών εν ώψη των συναντήσεων που θα έχουν οι κύριοι Στουρνάρας και Μητσοτάκης με τους επικεφαλείς της Τρόικας το απόγευμα. Στην ευρεία σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υγείας και Εσωτερικών Κυριάκος Μητσοτάκης, Άδωνης Γεωργιάδης και Γιάννης Μιχελάκης αντίστοιχα και ο Υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας. Μόνο από την μπροστινή πόρτα μπαίνουν στα λεωφορεία από σήμερα, Δευτέρα, οι επιβάτες σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η λαθρεπιβίβαση στα μέσα μεταφοράς. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υποδομών τονίζει ότι το μέτρο της υποχρεωτικής επιβίβασης των επιβατών από την μπροστινή πόρτα με επίδειξη εισιτηρίου ή κάρτας στον οδηγό θα εφαρμοστεί αρχικά σε επιλεγμένες γραμμές. Δεκάδες χιλιάδες Αιγύπτιοι ξεχύθηκαν στους δρόμους καθώς η αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις για παραίτηση του Προέδρου της χώρας Μοχάμεντ Μόρση την ημέρα συμπλήρωσης ενός χρόνου αφότου ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 40 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντιπάλων και υποστηρικτών του Μόρση στα νότια της χώρας, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα περιμένουμε σήμερα Δευτέρα 1η Ιουλίου 2013. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 16 έως 29 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, από 16 έως 32 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρωτικά και από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στις 12. Από εμάς, καλή σας ημέρα.